Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1021 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους τη Δευτέρα, Β' επιστολή, 3ο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Γάμα 17. Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα, και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένον πρόσωπον μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα του Χριστού, από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Δια τούτο έχονται στην διακονίαν ταύτην, καθώς λυήθημεν δεν αποκάμνομεν. Αλλά παρνήθημεν τα κρυπτά της εσχήνης, μη παρυπατούνται σε πανουργία, μη δε δολώνονται στον λόγον του Θεού, αλλά με τη φανέρωση της αληθείας συνιστώντες εαυτούς προς πάσαν συνείδησην ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένων στους απολυμμένους είναι και καλυμμένων, τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτο ετύφλωσε το νου, δια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ως της είναι η εικόν του Θεού. Διότι εμείς δεν κηρύττωμεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν Κύριον. Εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Διότι ο Θεός ο λοιπόν να λάψει φως εκ του σκότους είναι ως της έλαμψε εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως, της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχομεν δε των θησαυρών τούτων ισοστράκι να σκεύει, δια να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή ξημών. Κατά πάντα θλιφόμενοι, αλλά ουχή στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά ουχή απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλλά ουχή εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλόμενοι, αλλά ουχή απολύμενοι. Πάντοτε την έκρωσιν του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατον δια τον Ιησούν, δια να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή, ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα, διό ελάλησα, και εμείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν, εξεύροντες ότι ο Αναστήσας τον Κύριον Ιησούν θέλει αναστήσει και ημάς δια του Ιησού και παραστήσει μαζί με σας. Διότι τα πάντα είναι για σας, ώστε η χάρις πλεονάσασα δια την ευχαριστίαν των πλειωτέρων να περισσεύσει στην δόξαν του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ατενίζομεν στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Στην απόγνωση ο κόσμος ψάχνει να βρει λύση που δεν θα τη βρει ποτέ. Στην απόγνωση ο άνθρωπος του Θεού έχει όχι μόνο τη λύση στα χέρια του, αλλά έχει και το γιατί, την απάντηση στο γιατί. Δεν σας κατέβαλε, ομολογεί ο λόγος του Θεού, πειρασμός ή μη ανθρώπινος. Αλλά είναι γεγραμμένο ότι σύν το πειρασμό ο Θεός θα κάνει για την έκβαση. Δεν μας κατέβαλε πειρασμός, δεν μας καταβάλει πειρασμός, παρά μόνο αυτός που επιτρέπει ο Θεός. Ό,τι γίνεται στη ζωή μας δεν έρχεται τυχαία, αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εμείς ή τουλάχιστον πρέπει να το ξέρουμε.
Δεν έρχεται τυχαία. Ή ο Θεός το κάνει θέλοντας να αναβαθμίσει τη σχέση μας με Αυτόν, ή ο Θεός το επιτρέπει θέλοντας να δοκιμαστεί η πίστη μας και η πίστη μας να έχει έργο τέλειον. Πιο καλά, να δοκιμαστεί και η υπομονή μας και η υπομονή μας να έχει έργο τέλειον, ώστε να γινόμεθα μέρα με την ημέρα πιο ευάρεστη, πιο δόκιμη στον Θεό. Δηλαδή, οτιδήποτε και αν επιτρέψει και αν έρθει στη ζωή μας, ή ο Θεός το έφερε, ή ο Θεός το υπέστρεψε, ή είναι αποτέλεσμα δικό μου λάθος. Και στα τρία, όχι μόνο υπάρχει λύσης, αλλά υπάρχει γνώσης, η οποία γνώσης είναι αιτία δοξολογίας. Σε ευχαριστώ, Κύριε, θα τολμούσα να πω. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, που έστειλες το απάβγασμα της δόξης σου να γίνει όμοιος με μένα. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, γιατί το απάβγασμα της δόξης σου εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκος κατά πάντα, έως θανάτου δε σταυρού. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, που έφερες, συγγνώμη Θεέ μου, το εννοώ, σε απόγνωση των Ιησού Χριστών και είπε, αν είναι δυνατόν, Πατέρα, ας παρέλθει το ποτήριον τούτο απ' εμού. Αλλά σε ευχαριστώ γιατί δεν τέλειωσε εκεί, αλλά ολοκλήρωσε πλην, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Γιατί αν είχε μείνει εκεί, ο Θεός δεν θα το άφηνε να πειραστεί πάνω από τις δυνάμεις του. Σε ευχαριστώ που έγινε επικατάρατος. Σε ευχαριστώ που τον μαστιγώσανε, τον τριχωμαδίσανε, τον ραβδίσανε, τον ταπεινώσανε, τον ονειδίσανε, τον ξεφτυλίσανε. Σε ευχαριστώ που επάνω στο σταυρό του Γολγοθά παρέμεινε Άγιος. Και εδώ να μείνουμε λίγο, στο σταυρό του Γολγοθά παρέμεινε Άγιος. Στην απόγνωσή του παρέμεινε Άγιος. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, γιατί έφτασε μέχρι το τέλος λέγοντας «τετέλεστε», και το έργο του που το εμπιστεύθηκες το έφτασε μέχρι το τέλος. Σε ευχαριστώ για αυτή την ευλογημένη απόγνωση που επέτρεψες να βρεθεί η Μαρία η μητέρα του, οι 11 μαθητές του, σε τέλεια απόγνωση. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα. Γιατί αν δεν είχε έρθει αυτή η απόγνωση σε αυτόν το δούλο σου, σήμερα εμείς θα είμαστε στα δόντια του διαβόλου, όπως είναι ο κόσμος. Δεν έκανες λάθος που έφερες αυτή την απόγνωση πρώτα στον εαυτό σου, που δεν μπόρεσες να τον βλέπεις να μαζεύει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έστρεψες το βλέμμα σου. Δεν ήταν μάταιη η απόγνωση του Ιησού που φώναξε «Ηλί, Ηλί, λαμά σαμαχθανή, Πατέρα, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες». Δεν ήταν μάταια η απόγνωση που η Ρομφαία τρύπησε την καρδιά της Μαρίας, της μητέρας του.
Δεν ήταν μάταιη η απόγνωση που έφερες τους μαθητάς απελπισμένους, απογοητευμένους, γιατί ήλπιζαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και τον είδαν πάνω στο σταυρό του Γολγοθάς χωρίς να έχει είδος και κάλος, υβριζόμενος, εμπτυζόμενος. Δεν ήταν μάταιη η απόγνωση, γιατί μετά την απόγνωση ήρθε η Ανάσταση. Αλληλούια. Ήρθε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ήρθε η δόξα του Θεού. Ήρθε η μεταμόρφωση, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου στην αυτήν εικόνα της δόξης του Ανεστημένου Χριστού, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που απελπίστηκαν, απογοητευτήκανε και η καρδιά τους γέμισε από την απόγνωση, μη γνωρίζοντας τι μπορούν να κάνουν πλέον, αλλά και τι θα γίνει στη συνέχεια. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, όταν οι 11 μαθητές τον άφησαν, καθώς οι 3 είδαν την ταφή του, όταν έστρεψαν και έφυγαν, τι θα έλεγαν, και τώρα τι κάνουμε, και τώρα τι θα κάνουμε, τώρα θα γυρίσουμε στα πλοία, τι ονειδισμός μας περιμένει, τι κοροϊδία. Ωραίος είναι ο Μεσσίας που επιλέξατε, τι ντροπή, τι εξευτελισμός, τι φόβος μέσα στην καρδιά από τους Ιουδαίους. Δεν ήρθε, αδερφοί αγαπητοί, τυχαία η άρνηση του Πέτρου μπροστά σε δούλους ασήμαντους και δούλες ασήμαντες. Είχε έρθει η καρδιά τους σε τέλεια απόγνωση. Αλλά δεν ξέραν αυτοί, εμείς ξέρουμε. Δεν ξέρανε ότι αυτό ήταν το έργο του Θεού για τη δόξα του Θεού. Δεν είχαν ελπίδα, γιατί δεν ήξεραν. Αλλά ο Θεός μέσα από το Λόγο του σε εμάς θέλει να ξέρουμε. Θέλει να ξέρουμε ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Θέλει να το ξέρουμε. Θέλει να το ξέρουμε, γιατί μόνο αν το ξέρουμε μπορούμε να πούμε ότι η προσωρινή ελαφρά θλίψης που υπάρχει στη ζωή μας κατά οποιασδήποτε συνθήκες, προσωρινή είναι, έστω και αν είναι για μια ζωή. Προσωρινή είναι, έστω και αν είναι από την αρχή της γέννησης μέχρι το τέλος του θανάτου. Προσωρινή είναι αν τη συγκρίνεις με την αιωνιότητα. Η προσωρινή ελαφρά θλίψης που στην πραγματικότητα στη ζωή μας είναι απολύτως προσωρινή. Είναι αυτή όμως που εργάζεται. Εις εμάς που ζούμε την προσωρινή αυτή ελαφρά θλίψη, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Πότε όμως? Όταν εμείς δεν ατενίζομεν εις τα βλεπόμενα. Όταν εμείς δεν βλέπουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά εμείς ενατενίζομαι εις τα μη ευλεπόμενα, τα οποία είναι αιώνια. Να λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ποιο είναι το μυστικό του να ζητάω κατά το θέλημά του. Να πω ποιο είναι το μυστικό, ώστε να μπορώ να τον πλησιάζω με παρησία, γιατί μέσα στην καρδιά μου είναι
γραμμένο ανεξίτηλα το δικό του θέλημα. Όταν ενατενίζω όχι στα βλεπόμενα που είναι πρόσκαιρα, αλλά στα μη βλεπόμενα που είναι αιώνια. Τι θα πει ενατενίζω? Προσκαρτερώ, προσδοκώ. Και όταν βλέπω την αιώνια δόξα, σκέφτομαι πόσο ασήμαντη είναι αυτή η προσωρινή ελαφρά θλίψης. Πόσο ασήμαντη είναι, πόσο αστεία. Και μάλιστα όταν ξέρω ότι ο Θεός την επιτρέπει για να αυξάνεται το αιώνιον βάρος δόξης. Όταν ξέρω ότι όλα αυτά είναι μέσα στο αιώνιο και ευλογημένο σχέδιο του Θεού που θα με μεταμορφώνει δια του Πνεύματος του Αγίου σύμφωνα με την εικόνα του Ιησού Χριστού, ο οποίος εταπείνωσε αυτόν έως θανάτου. Θα με μεταμορφώνει για να περπατάω από δόξα σε δόξα. Και η χάρη του Θεού είναι πολύ μεγάλη, γιατί θα βλέπουμε τον εξωτερικό μας άνθρωπο να φθήρεται. Μέσα στα προβλήματα, μέσα στα χρόνια που περνάνε, μέσα στην απόγνωση. Να φθήρεται ο εξωτερικός άνθρωπος, ο δικός μας, της οικογένειάς μας, των δικών μας, των αδελφών μας. Αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος θα ανανεούται ως του αετού. Και σκεφτόμουν, καθώς έτσι είχα μπροστά μου την εικόνα της Εκκλησίας, και λέω, σήμερα είμαι 66 χρονών, άλλοι είναι λίγο νεότεροι, λίγο μεγαλύτεροι, σε 10-15 χρόνια, πόσοι θα είμαστε εδώ, αν δεν έχει έρθει ο Κύριος, και όσοι θα είμαστε, πώς θα είμαστε. Και έβαλα τα γέλια. Αν αδερφοί ενατενίζουμε όμως στα βλεπόμενα, θα βάζα τα κλάματα σε απόγνωση. Άρα λοιπόν η σκέψη σου είναι αυτή που θα σε φέρει σε απόγνωση, η σκέψη σου θα είναι αυτή που θα σε φέρει στη δόξα του Θεού. Πω πω, γεροντάκια, θα έχουμε φύγει, τι θα γίνει? Αυτή είναι η σκέψη η ανθρώπινη που φέρνει απελπισία. Πω, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Να το ξαναδιαβάσω. Θέλετε να το διαβάσουμε, να το διαβάσουμε μαζί? Είναι σελίδα 1039. Να δείτε τι ωραία σκέψη έχει ο Απόστολος Παύλος. Τι ωραίες σκέψεις, που δεν τον φέρανε ποτέ σε απόγνωση, αλλά πάντοτε τον φέρανε σε δοξολογία. Χαίρω γιατί ακούς την κραυγή των δεήσεών μου. Χαίρω γιατί είσαι μαζί μου, φωνάζει ο ψαλμωδός. Και ο Απόστολος Παύλος στο 20 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου λέει, κατά τη σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω ισχυδί ισουδέν, αλλά προσέξτε τη λέξη, με τα πάσης παρησίας όπως πάντοτε και τώρα θα μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής είτε δια θανάτου, διότι σε με το ζήν ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Πού να βρεθεί σε απόγνωση αυτός ο άνθρωπος? Πού να βρεθεί σε απελπισία αυτός ο άνθρωπος? Και το ζήν είναι κέρδος, είναι, πώς το είπε, και το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν είναι κέρδος. Και λέει σε αυτό που διαβάσαμε στη Δευτέρα Επιστολή προς Κορινθίους,
Έχομεν δε των θησαυρών τούτων ισοστράκινα σκεύη, δια να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξημών. Εάν δηλαδή το σώμα μας αυτό ήταν δυνατό, εύρωστο, αθάνατο, δεν καταλάβαινε τίποτα, αν δεν ήταν ο στράκινος σκεύος, δεν θα φανερωνότανε η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού. Όταν όμως το σκεύος είναι αυτό, είναι οστράκινο, αδύναμο, ασήμαντο, και μέσα από αυτό το σκεύος βγαίνει η δόξα του Θεού, τότε τι αποκαλύπτεται? Η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού. Αλληλούια. Αλλά είναι βέβαιος ο Απόστολος Παύλος και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει και εμάς. Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει ελευθερία. Εάν δεν αισθάνεσαι ελεύθερος, είναι γιατί δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή σου. Αν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή σου, έστω και αν φθείρεται ο εξωτερικός άνθρωπος, εκεί υπάρχει ελευθερία. Γιατί το ζήνει ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Δεν ζητάμε, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στον κόσμο αυτό επιτυχίες. Και δεν μας υπόσχεται και ο Θεός ότι όλη η ζωή μας θα είναι ανθόσπαρτος. Όπως έλεγε κάποιος αδερφός προχτές, όλα θα γίνονται τέλεια στη ζωή μας, θα είμαστε πλούσιοι, θα επιτυχάνουμε παντού, ό,τι κάνουμε θα είναι, τι να σας πω. Ποτέ δεν μας το είπε αυτό ο Θεός. Ο Θεός μας είπε, οστράκινα σκεύη, αλλά εκεί βάζω την υπερβολή της δυνάμεως μου. Σε οστράκινα σκεύη αδυναμίας. Γι' αυτό, κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στενοχωρούμενοι. Η ζωή μας θα είναι κάτω από πίεση. Πίεση να έρθω στην εκκλησία, πίεση στη δουλειά μου και ιδίως στους καιρούς κακούς. Αλληλούια! Δόξα! Πίεση! Πίεση από τα παιδιά, πίεση από τη γυναίκα, πίεση από την υγεία, πίεση από τα αδέρφια, πίεση από τις ταλαιπωρίες. Κατά πάντα θλιβόμενοι. Αλλά όμως ουχή στενοχωρούμενοι. Γιατί δεν βλέπουμε στα βλεπόμενα, εναντιονίζουμε στα μη βλεπόμενα. Γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, ασήμαντα. Τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια, ουράνια. Δόξα στο Θεό. Όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι η καρδιά μας. Πού είναι ο θησαυρός, αδελφέ? Πού είναι ο θησαυρός? Ο θησαυρός μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η αιώνια ζωή, ο Χριστός ο Κύριος. Και η καρδιά μας εκεί. Πώς? Δοξολογούσα με ευγνωμοσύνη. Κατά πάντα απορούμενη σε αδιέξοδο. Αλλά ουχή απελπιζόμενη. Δόξα στο Θεό. Γιατί η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Βρέθηκα σε αδιέξοδο. Θα βρεθεί σε αδιέξοδο. Αλλά ο Χριστός ξέρει και ανοίγει πόρτες. Είναι αυτός που ανοίγει πόρτα και κανένας δεν κλείνει. Ο Χριστός είναι αυτός που βρίσκει τρίβους δικαιοσύνης κατά το θέλημά του. Το αδιέξοδο για μας δεν είναι αδιέξοδο. Είναι δόξα Θεού. Γιατί στο αδιέξοδο θα πει ο Κύριος να πόρτα ανεωγμένη εμπροστές σου που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Στο αδιέξοδο να μονοπάτι δικαιοσύνης για να φτάσεις στη δόξα του Θεού. Για τους ανθρώπους το αδιέξοδο γίνεται όλο και πιο σκληρό, μαύρο και βάρβαρο. Στον άνθρωπο όμως που ενατενίζει τα βλεπόμενα δεν υπάρχει αδιέξοδο. Αμήν, αδερφοί, το πιστεύεις? Δεν υπάρχει αδιέξοδο. Διοκόμενοι αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Βέβαια, διωγμούς. Θα σε διώξει, θα σε κατηγορήσει. Ακόμη και ο πιστός άντρας σου και η πιστή γυναίκα σου. Θα σε απελπίσει, θα σε απογοητεύσει.
θα σου μαλώσει, θα σου θυμώσει, θα σε αδικήσει. Και αυτό είναι το πιο εύκολο. Θα υπάρξουν εχθροί, θα υπάρξουν αντίδικοι, θα υπάρχουν οι μισούντεσαι, οι κατηγορούντεσαι. Και λοιπόν, άκου, όσο πιο πολύ σε κατηγορούνε, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα σε ευλογεί. Όσο πιο πολύ θα σε αδικούνε, τόσο ο Θεός πιο πολύ θα σε δικαιώνει. Όσο πιο πολύ θα σε κατατρέχουνε, τόσο πιο πολύ ο Θεός θα σε κατευθύνει. Ό,τι πολύ και να κάνουν οι άνθρωποι, πολύ περισσότερο θα κάνει ο Χριστός. Αμήν. Αλληλούια. Καταβαλλόμενοι, μπορεί και να σε νικήσουνε. Σε καταβάλουνε. Αλλά ποτέ απολυμμένοι, ποτέ απολυμμένοι, ποτέ χαμένοι, πάντοτε σωσμένοι. Ξέρετε πως πέθανε ο Παύλος? Με μάχαιρα. Α, τον καημενούλη τι έπαθε. Δεν είναι, αδερφοί, έτσι. Δοξάστηκε ο Χριστός με το θάνατό του. Ξέρεις πως πέθανε ο Πέτρος? Κρεμασμένος ανάποδα, το φουκαρά, δεν είναι φουκαράς. Δοξάστηκε ο Θεός. Κουβαλάει αιώνιο βάρος δόξης. Ξέρεις πόσες φορές πείνασε ο Παύλος? Εμείς δεν έχουμε πεινάσει, ε. Πολύ τουλάχιστον. Ταλαιπωρήθηκε? Πολύ. Διώχθηκε? Κάθε υπερβολή. Μαστιγώθηκε? Πολλάκις. Εραυδίστηκε? Πολλές φορές. Βούλιαξε στη θάλασσα? Και αυτό το έκανε. Ε, τον καημενούλη. Αλληλούια. Αιώνιον βάρος δόξης. Ραβδίστηκε, πέρασε. Μαστιγώθηκε, πέρασε. Ονειδίστηκε, πέρασε. Εγκαταλείφθηκε μόνος του. Τους παραστάθηκε ο Χριστός. Αλληλούια. Δηλαδή δεν έφτασε ποτέ σε απόγνωση. Έφτασε. Απελπίστημεν και του ζήν. Μα Κύριε Θεέ μου, τον έφερε σε απελπισία ακόμη και να ζει? Δεν αντέχω άλλο τη ζωή μου. Τι ζωή είναι αυτή? Ναι, αλλά αυτό υπήρξε αιτία να πάψει να εμπιστεύεται τον εαυτό του, αλλά το Θεό τον εγείροντα τους νεκρούς. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πώς βλέπεις τα πράγματα στη ζωή σου? Πώς βλέπουμε? Η σκέψη μας θα μας φέρει σε απόγνωση. Η πίστη μας θα μας φέρει σε δόξα. Η λογική μας θα μας φέρει σε απελπισία. Η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα μας φέρει σε ευλογία. Με μία όμως προϋπόθεση. Να πλησιάζουμε το Θεό, ζώντας κατά το θέλημά Του, ενεργώντας κατά το θέλημά Του, σκεφτόμενοι κατά το θέλημά Του, αποφασίζοντες κατά το θέλημά Του, αναγνωρίζοντας ότι το Πνεύμα είναι ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο μες στην Εκκλησία είναι τα πάντα εν πάση. Ο Χριστός, συγγνώμη, μες στην Εκκλησία είναι τα πάντα εν πάση, αλλά εργάζεται δια του Πνεύματός του, του Αγίου. Έχουμε ωραία ζωή μπροστά μας. Πολύ ωραία ζωή μπροστά μας. Με το τέλος, αιώνια δόξα. Αρπαγή της Εκκλησίας. Ας μην αποκάμουμε, αδελφοί. Να μην αφήσουμε παραλληλημένα γόνατα. Να μην αφήσουμε αποχαυνομένες χείρες, αλλά να φωνάξουμε χαίρο, όπως πλέον ο ψαλμωδός, ότι ο Κύριος εισήκουσε τις βονείς μου, των δεήσεών μου έκλεινε το οτίον αυτού προς εμέ, ενώσω ζω θέλω επικαλείστε αυτόν. Αμήν.
Καλή και ευλογημένη συνέχεια. Αμήν. Για όλα μας τα βάρη έχει πεθάνει ο Χριστός. Τις αγωνίες, τους φόβους, προσωρινή ελαφρά θλίψης. Ας την κάνουμε να εργάζεται αιώνιον βάρος δόξης. Κάθε υπερβολή είναι υπερβολή. Από μας εξαρτάται. Από σένα αδερφέ μου, από σένα αδερφή μου. Μην αφήνεις τα μικρά και τα ελάχιστα να σου κλέβουν τη χαρά, τα ασήμαντα. Στρέψε το βλέμμα σου στον ουρανό να γεμίσει η ψυχή σου αιώνιον βάρος δόξης. Να γεμίσει η ψυχή σου από την παρουσία του Θεού, από τη δόξα του Θεού. Τι είναι το βουνό αυτό μπροστά σου, παιδιάς. Αν ο Χριστός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Όποιος και να σε κατηγορεί, αφού ο Χριστός σε υπερασπίζεται. Ο Θεός είναι μαζί μας, αλλά όταν εμείς είμαστε μαζί με το Θεό. Αμήν.